Σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ, ξεκινήσαν τα παιδιά με τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις ακόμα είναι εν εξελίξη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά το διαπραγματεύονται από ό,τι βλέπω και ήδη με αυτούς που έχουν αποχωρήσει. Με αρκετή επιτυχία ελπίζω. Το κείμενο στις εξετάσεις των νέων ελληνικών χωρίζεται σε μη λογοτεχνικό και λογοτεχνικό. Πιστεύω ότι είναι βατό, βέβαια, παρότι έχει τις δυσκολίες που αρμόζει σε πανελλαδικές εξετάσεις. Θα τα δούμε μετά τη βαθμολογία. Ελπίζω τα παιδιά να πάνε καλά και να ανταποκριθούν σε ό,τι τους ρωτάει η εξέταση. Το κείμενο είχε, οι εξετάσεις είχαν τα θέματα, δηλαδή σε 8 σελίδες ήρθαν. Και τα δύο, και το μη λογοτεχνικό και το λογοτεχνικό κείμενο, δεν έχουν παγίδες, είναι κατανοητά τα κείμενα. Το ένα, να πούμε δύο πράγματα για τις εξετάσεις, το μη λογοτεχνικό σχετίζεται με την Παγκόσμια ημέρα νερού, και το άλλο το λογοτεχνικό είναι ένα άρθρο δηλαδή. Το άλλο το λογοτεχνικό είναι του ενός Ιταλού συγγραφέα, Καλβίνος Μαρκοβάλ το λέγεται, και μιλάει για το που είναι ο πιο γαλάζιος ποταμός, και τα δύο μπορούμε να πούμε ότι είναι περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Και εντάξει, πιστεύω τα παιδιά να πάνε καλά. Πόσα παιδιά ήταν, κύριε Βουκουνά, στις εξετάσεις? Έκαναν αίτηση να συμμετέχουν στις εξετάσεις 128 παιδιά από όλα τα ΕΠΑΛ της ΧΙΟΥ, γιατί εδώ είναι το εξεταστικό κέντρο για όλα τα ΕΠΑΛ. Είχαμε 11 πόντες, παρουσιάστηκαν 117 άτομα. Τι ώρα ξεκίνησαν και τα μέτρα, να μας πείτε λίγο τα όπλα? Ναι, βεβαίως. Ξεκίνησαν, τα θέματα ήρθαν στις 9 παρα 20, τα αναπαράγαμε, 9 η ώρα ξεκινήσαν τα παιδιά να γράφουν. Δυνατή αποχώρηση έχει πάντα βάση του νόμου μετά από μία ώρα. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στα μέτρα. Τους προμηθεύσαμε βέβαια με την βοήθεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μας χορήγησε και ήταν εδώ η Διευθύντρια Εκπαίδευσης και ευχήθηκε και στα παιδιά. Μάσκες, οι οποίες είναι κατά... αν θέλουν δηλαδή, τις χρησιμοποιούν την ώρα των εξετάσεων, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν ως επιτηρητές και όλο το βοηθητικό προσωπικό υποχρεωτικά φοράει μάσκα. Οι αίθουσες είναι παραπάνω? Βεβαίως, βεβαίως, είμαστε μια χαρά σε αίθουσες, σε επάρκεια. Σε καμία αίθουσα δεν μπήκαν, ελάχιστες μάλλον είναι οι αίθουσες που μπήκαν 15 άτομα, όλες έχουν από 6 έως 10 άτομα μέσα.